Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα. Κυρία Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση που βύθισε τους πάντες στο πένθος. Τον πολιτικό κόσμο. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ μια νέα γυναίκα, μια γυναίκα που αγωνίστηκε, μια φωτεινή παρουσία και στη Βουλή και σαν άνθρωπος. Και αφήνει πίσω της και μικρά παιδιά. Είναι φοβερό το να θρυνούμε ανθρώπους τόσο νέους από καρκίνο. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό τα συλληπιτηριά μου στην οικογένειά της. Να έρθουμε στο μέτωπο του κορονοϊού, κύριε Υπουργέ. Βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την έναρξη των κυρίως εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το επόμενο τριήμερο θα βρίσκεστε εδώ για να κάνετε συναντήσεις. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πριν μπούμε στα επιμέρους, εάν προσωπικά έχετε δεύτερες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο επελέγει να γίνει αυτός ο εορτασμός, με θρησκευτικές εκδηλώσεις, με παρελάσεις, με συμμετοχή κόσμου. Να σας πω, νομίζω ότι για τον καθένα μας, 2 χρόνια σχεδόν μετά την έναρξη της πανδημίας, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τα μέτρα προφύλαξης που τα ξέρουμε πια. Okay. Τα μέτρα προφύλαξης είναι φοράμε τη μάσκα, κρατάμε αποστάσεις, δεν συγχρονιζόμαστε και εμβολιαζόμαστε. Αυτά είναι τα μέτρα προφύλαξης. Κάνοντάς τα, πάμε καλά. Και νομίζω ότι έχουμε γενικά πάει καλά. Έχουμε περιοχές που ξεκίνησαν με πολύ μικρή χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και προχώρησαν και έχουν αυτή τη στιγμή εξαιρετικά καλά ποσοστά, όπως είναι τα νησιά μας, όπως είναι η Κρήτη. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει ένα μπράβο σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό έχουμε πολλά θετικά πράγματα λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα. Ο συγχρονισμός, επί 2 χρόνια να μένουμε στα σπίτια μας, νομίζω ότι δεν θέλει κανείς μας να το συνεχίσει να το κάνει και νομίζω ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το να είμαστε έξω και να πάμε σε μια παρέλαση, κρατώντας αποστάσεις, φορώντας τις μάσκες, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ασφαλές από το να συγχρονιστούμε σε ένα στενό χώρο, μικρό, χωρίς μέτρα, ακόμη και αν είναι σπίτι φίλων που θα μαζευτούμε 15 άτομα. Mm-hmm. Άρα όλα τα πράγματα τα κάνουμε με μέτρο και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε και να γιορτάσουμε και να αισθανθούμε ότι ζούμε καλά, αλλά κρατώντας τα μέτρα. Μάσκες, αποστάσεις, εμβολιασμό. Όλο το τελευταίο διάστημα, κυρία Γκάγκα, πραγματοποιείται επισκέψεις σε περιφέρειες στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο και της εμβολιαστικής εκστρατείας που εντείνεται. Σε ποιο συμπέρασμα έχετε καταλήξει, τι έγινε λάθος στη Βόρεια Ελλάδα και παραμένει ουραγός τους εμβολιασμού? Νομίζω ότι διάβαζα σήμερα ένα άρθρο για την Ινδία, όπου υπάρχει μια ανακοίνωση σε μια επαρχία της Ινδίας που έχει 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και όπως καταλαβαίνετε οι Ινδοί ούτε εκπαίδευση έχουν, ούτε και πολύ φτώχεια φυσικά. Το ποσοστό της κάλυψης είναι 100%. Και γιατί είναι 100%? Γιατί τα μέτρα ήταν από την αρχή θετικά, γιατί τα μέτρα ήταν από την αρχή κάτι που αγκάλιασε όλος ο κόσμος με μία φωνή. Και το πρώτο πράγμα που είπαν στους πρώτους 10% που εμβολιάστηκαν είναι μπράβο που εμβολιαστήκατε. Και προχωράμε δίνοντας μπράβο σε αυτούς που εμβολιάζονται. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και στη δική μας χώρα να έχουμε ένα θετικό αποτύπωμα, να λέμε μπράβο γιατί το 60% και των Ελλήνων είναι εμβολιασμένοι, των ενηλίκων Ελλήνων, αυτό που μπορούν να κάνουν το εμβόλιο, ακόμη μεγαλύτερο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να πάμε με ένα μπράβο και ένα κοινό, μια κοινή πολιτική, αν θέλετε, από όλα τα στόματα. Ας είμαστε ασφαλείς, ας εμβολιαστούμε, ας κρατήσουμε. Και όχι περιορισμό στους μη εμβολιασμένους, ενδεχομένως να σήμαινε αυτό στον αντίποδα. Ο περιορισμός στους μη εμβολιασμένους είναι περιορισμός δημόσιας υγείας. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να έχει συμπτώματα, κάποιος που μπορεί να μεταδώσει την νόσο, είναι καλό να προφυλάσσεται πιο πολύ. Νομίζω ότι αυτό το νόημα έχει. Δεν περιορίζουμε γενικά ελευθερίες όλων. Νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάμε τα μέτρα και να ξέρουμε πώς θα προφυλαχτούμε. Και νομίζω ότι 2 χρόνια μετά το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Τι περιθώρια υπάρχουν για την αύξηση των ποσοστών, κυρία Γκάγκα? Γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη κόσμος που δεν έχει ενημερωθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε. Αναφερθήκατε και σε τηλεφωνική γραμμή και σε ένα online forum το οποίο θα λειτουργήσει. Πότε περιμένουμε τη λειτουργία τους για την καλύτερη ενημέρωση του κόσμου? Νομίζω ότι το πολύ ως την άλλη εβδομάδα και η τηλεφωνική γραμμή και το online forum θα λειτουργούν. Έχουμε γιατρούς που θα απαντάν. Έχουμε επίσης για διαδικαστικά θέματα το τμήμα εδώ της Δημόσιας Υγείας, τη Γραμματεία της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου. Νομίζω ότι είμαστε όλοι ανοιχτοί στα ερωτήματα των πολιτών.
θα υπάρχει στην πλατφόρμα ερωτήματα και απαντήσεις που είναι πολύ κοινά, πολύ συχνά για να μπορούν να τα δουν όλοι. Άρα ξεκινάμε με αυτό. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι σε κάθε κοινωνία οι άνθρωποι που επηρεάζουν να έχουν ένα θετικό μήνυμα. Είναι δήμαρχοι, είναι ποδοσφαιριστές, είναι τραγουδιστές. Ένα θετικό μήνυμα. Ας είμαστε ασφαλείς, ας κρατήσουμε τα μέτρα, ας εμβολιαστούν. Από τις επισκέψεις που πραγματοποιήσατε και στην περιφέρεια, ποια συμπεράσματα βγάλατε για τις δυνατότητες ανταπόκρισης του συστήματος, διότι οι υγειονομικοί αποδίδουν την πίεση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, και στο γεγονός ότι τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενός τετάρτου κύματος. Η προσπάθειά μας είναι να φέρουμε περισσότερο προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία. Okay. Κυρίως στα περιφερικά νοσοκομεία και τις κλινικές, τα τμήματα δηλαδή, που έχουν επιφορτίζονται με όλο τον όγκο των ασθενών COVID, παράλληλα με τους άλλους ασθενείς που έχουν φυσιολογικά, δηλαδή είτε παθολογικούς ασθενείς, είτε πνευμονολογικούς ασθενείς κυρίως. Άρα θέλουμε να φέρουμε προσωπικό, δίνουμε κίνητρα. Τα κίνητρα, το κοινοβουλευτικό εγώ στη Βουλή δεν θα προχωρήσει αυτή τη βδομάδα, θα ψηφιστούν την επόμενη βδομάδα και θα είναι καλύτερες απολαβές για τους συναδέλφους που είναι εκτός νοσοκομείων να βοηθήσουν τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή που χρειαζόμαστε τους γιατρούς, περισσότερους γιατρούς στο σύστημα. Και νομίζω ότι είναι καλά κίνητρα για να έρθουν οι συνάδελφοι. Πέρα από τα κίνητρα, είναι και αυτή καθε αυτή η ιατρική ιδιότητα που σε κάνει να θέλεις να βοηθήσεις σε μια περίοδο δύσκολη για τη χώρα. Επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για τις κλίνες ΜΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία της πόλης, πόσες επιπλέον κλίνες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν άμεσα εφόσον παραστεί ανάγκη το επόμενο διάστημα? Και θα ήθελα να ρωτήσω και αν οι αναστολές προσωπικού έχουν στερήσει από το σύστημα έμπειρο προσωπικό, το οποίο δεν έχει αντικατασταθεί μέχρι στιγμής. Οι κλίνες ΜΕΘ δεν έχουν χάσει ιδιαίτερο προσωπικό από τις αναστολές και ήδη το προσωπικό που έχει πάει στις μονάδες την τελευταία χρονιά είναι πολύ. Θα θυμίσω ότι υπερδιπλασιάστηκαν οι κλίνες ΜΕΘ και ότι προσελήθηκε προσωπικό για αυτές. Προσωπικό που σε ένα μέρος έφυγε και από άλλα τμήματα. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που πήγαν σε μόνιμες θέσεις για τις ΜΕΘ και υπήρχαν και νέες θέσεις σε παθολογικές ή πνευμονολογικές κλινικές, γενικά κλινικές άλλων τομέων. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Η προσπάθειά μας είναι λοιπόν να δοθεί περισσότερο προσωπικό στα τμήματα αυτά που φαίνεται ότι έχουν λίγο προσωπικό και χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια από μέρους μας και από μέρους των συναδέλφων φυσικά. Δηλαδή των συναδέλφων γιατρών που μπορούν να συνδράμουν τα τμήματα αυτά που χρειάζονται. Βοήθεια αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά νοσηλεύουν διπλάσια σε αριθμό περιστατικά από αυτά που έχουν κανονικά και βαρύτερα περιστατικά από αυτά που έχουν κανονικά. Κυρία Γκάγκα, ακούσαμε και τον Υπουργό τις προηγούμενες μέρες να αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή που βάζεται για να ζητηθεί η συνδρομή του και με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό? Διότι θυμόμαστε ότι την περσινή χρονιά, για παράδειγμα, υπήρξε μια προθυμία ενίσχυσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα COVID περιστατικά. Και φέτος υπάρχει. Γίνεται ήδη η συμφωνία που πιθανότατα θα κατοκυρωθεί σήμερα με την αρρωγή στη Θεσσαλονίκη, 200 κρεβάτια για COVID. Έχουν ήδη δοθεί 60 κρεβάτια για COVID στη Λάιζα, τον ιδιωτικό τομέα. Άρα η συνεργασία υπάρχει και είναι σημαντική. Υπάρχει ενδεχόμενο κοινών εφημεριών το επόμενο διάστημα?